Για όσους μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας και δεν μας παρακολουθήσατε πριν τις διαφημίσεις, ο κύριος Δημήτρης Λιμπεριάδης είναι διευθυντής του ΕΣΥ και είναι ο άγγελος που έσωσε τη ζωή του Πέτρου του Τατσόπουλου. Ένας άνθρωπος που έφτασε στο Ιπποκράτειο σχεδόν χωρίς σφιγμό. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Φτάνει ο Πέτρος στο νοσοκομείο. Σας ειδοποιούν ότι πρέπει να τρέξετε στο χειρουργείο. Έφτασε στους καρδιολόγους, γιατί στην αρχή νομίζαν ότι είχε έμφραγμα. Ναι. Και τον πήγανε τρέχοντας στο αιμοδυναμικό. Οι καρδιολόγοι μόλις τον βάλανε στο τραπέζι, ο κύριος Τατσόπουλος άρχισε να έχει δύσπνοια έντονη και με το που ξεκινήσαν και βάλαν την πρώτη έγχυση, καταλάβανε ότι κάτι άλλο συμβαίνει και χτυπήσαν σε εμάς. Όταν λέτε την πρώτη έγχυση... Φαρμάκου για να κάνουν στεφανιογραφία. Α, μάλιστα. Θέλανε να δουν τι γίνεται με τη συμβαίνει με τη μεταγεία της καρδιάς. Εκεί λοιπόν... Δεχθήκαμε την κλίση και έτρεξα εγώ κάτω. Έτρεξα κάτω. Δεν ήξερα ποιος είναι ο κύριος Τατσόπουλος. Δεν ξέρατε ότι πρόκειται για τον Πέτρο Τατσόπουλο. Ναι. Αμέσως μόλις έβαλα το κεφάλι μου το στεφανιογράφο πιο εδώ και είδα τον κύριο Τατσόπουλο, είδα ότι δυσπνοεί κάποιος. Τρέχτε τον επάνω αμέσως, λέω. Στο χειρουργείο. Ναι. Μα είπανε αξονική να κάνουμε και να κάνουμε κι άλλες. Δεν προλαβαίνουμε. Τελειώνει, λέω. Ή τώρα ή τελειώνει. Τρέχτε τον επάνω. Και τρέχω εγώ επάνω μαζί με τον άρρωστο. Εσείς που καταλάβατε τώρα σε απλά... Από εμπειρία. Απλά ελληνικά. Εμπειρία. Γιατί εσείς ως γιατρός προφανώς κάποιους δείκτες είδατε. Όχι. Τι? Τον είδα κατάχλωμο. Ναι. Και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με αυτό τον πόνο. Αυτός ο πόνος είναι χαρακτηριστικός για το ανέβρισμα και για το διαχωρισμό. Ο έμπειρος γιατρός το καταλαβαίνει. Είχε ένα συγκεκριμένο πόνο, ήταν κατάχλωμος. Λέτε εσείς από εμπειρία, βάλτε τον γρήγορα χειρουργείο. Μπαίνει στο χειρουργείο. Τον τρέξαν οι φορείς και εγώ από πίσω. Ο αναισθησιολόγος τον διασωλήνωσε στο δρόμο, γρήγορα γρήγορα για να μας πεθάνει. Και όταν οι φορείς τον βάλανε στο τραπέζι το χειρουργικό, σχεδόν η πίεση είχε πέσει στο μηδέν. Είχε 3-4 πίεση. Και τον άνοιξα πριν καλά-καλά τελειώσει η νάρκωση. Είχε πέσει πίεση στο μηδέν, δηλαδή σχεδόν δεν είχε σφιγμό. Και πίεση, διότι είχε σπάσει το ανεύρι, είχε σπάσει αορτή. Η αορτή που είναι το μεγάλο κανάλι που φεύγει από την καρδιά και πάει το αίμα προς το κεφάλι, προς τα πόδια, προς τα όργανα μας. Αυτό είχε σπάσει και είχε γεμίσει με αίμα η περικαρδιακή κοιλότητα. Δηλαδή κάθε όργανο στον οργανισμό είναι περιγεγραμμένο από μια κοιλότητα. Είχε πάει το αίμα και έπνιγε την καρδιά. Και όταν λέτε, γιατί εμένα αυτό το άκουσα που το είπατε μου έκανε μεγάλη εντύπωση, όταν λέτε ότι δεν είχε καλά-καλά κοιμηθεί, δηλαδή είχε... Ναι. Του δίνε τα φάρμακα ο αναισθησιολόγος από πάνω. Και εσείς παράλληλα κάνατε και το μη. Και εγώ παράλληλα έκανα το μη. Αισθάνθηκε κάτι εκείνη την νομίζω ώρα. Πως όχι. Νομίζω πως όχι. Νομίζω. Αυτό το νομίζω είναι λίγο. Εκείνη την ώρα όμως κόψατε όσο πιο γρήγορα μπορούσατε. Ακριβώς. Εάν δεν έμπαινε στο χειρουργείο τόσο είχε γρήγορα. Τελειώσει. Δεν θα ζούσε τώρα έτσι. Είχε τελειώσει. Ή αν κάναμε περαιτέρω εξετάσεις. Είχε τελειώσει. Θα σας έμενε πάνω στο... Ακριβώς. Στον τομογράφο πιθανότατα. Φυσικά. Και με το που τον ανοίξαμε, λίγο άνοιξα το περικάρδιο και γέμισε ο κόσμος αίμα. Δηλαδή είχε πλημμυρίσει μέσα του. Είχε αιμορραγία δηλαδή. Είχε σπάσει. Είχε σπάσει. Πόσο εύκολο είναι αυτό κανείς να το ξαναμοντάρει, να το ξανασυνδέσει, γιατρέ. Δηλαδή... Υπάρχουν τρόποι που γίνονται αυτά τα πράγματα αν προλάβεις και είσαι αρκούντος επιθετικός, γιατί παράλληλα με το θώρακα ανοίγουμε και τον ώμο, βρίσκουμε ένα αγκείο, ράβουμε ένα μόσχημα, τον βάζουμε στην εξωσωματική και προχωράμε. Δηλαδή εκείνη την ώρα καταλαβαίνω ότι θέλει τεράστια ψυχραιμία στους γιατρούς και πάρα πολύ γρήγορες κινήσεις, αλλιώς τελειώνει. Αν σκεφτείς να αποφασίσεις τι θα κάνεις, χάθηκες, τον έχασες. Αν πάρεις δηλαδή λίγο χρόνο δεν για να σκεφτείς πώς θα τον χειριστείς. Ακριβώς. Ή είσαι επιθετικός, το ξέρεις και το κάνεις, ή δεν το ξέρεις. Και χάνεται ο ασθενής. Και πίστη στην εμπειρία σας. Γιατί εσείς πήρατε μια απόφαση και λέτε ότι η φυσικά, εμπειρία μου το κατάφερε. Φυσικά.
φυσικά. Όχι περαιτέρω εξετάσεις, γρήγορα στο χειρουργείο. Ακριβώς. Και μετά, διάβασα ότι μετά την επέμβαση ξύπνησε, το ξυπνήσατε. Μετά σας μίλησε, καταλάβαινε. Πότε κοιτάξτε, το. Ήξερε τι του είχε συμβεί. Δεν το είχε καταλάβει, απλώς είχε μείνει στο μυαλό του η δύσπνοια που είχε. Ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Δεν ήξερε δηλαδή τι του είχε συμβεί ακριβώς. Δεν είχε καταλάβει πολλά πράγματα. Και την άλλη μέρα το πρωί, γιατί δεν ξέρω, τελειώσαμε απόγευμα, βράδυ. Πόσες ώρες κράτησε η επέμβαση? 5 με 6 ώρες. 6 ώρες. 5 με 6 ώρες, μέχρι να μπορέσουμε να σταματήσουμε αιμορραγίες, ιστορίες και όλα αυτά. Μέχρι που κλείσαμε τον άρρωστο και τον πήγαμε στη μονάδα. Στη μονάδα ήταν σταθερός. Δεν είχα προβλήματα ιδιαίτερα. Και το ξυπνήσαμε, κόψαμε τα φάρμακα για να ξυπνήσει την άλλη μέρα το πρωί. Την άλλη μέρα το πρωί που ήταν να ξυπνήσει, βεβαίως ακουστήκανε πολλά. Οχοχοχ, τι έγινε, αχ, χουχ, μήπως. Και ήρεμα. Ήρεμα, εγώ μπήκα στο χειρουργείο μου, στο άλλο χειρουργείο, γιατί εκείνη την ώρα ήταν να βάλουμε άλλο χειρουργείο. Ένα κύριο από τη Σπάρτη με στέλεχος, βαριά νόσο. Τον οποίο τον ανέβαλα για τον κύριο Τατσόπουλο. Όταν ο ασθενής πεθαίνει, πρέπει να τον σώσεις εκεί, επί τόπου. Και την άλλη μέρα που ήμουνα στο χειρουργείο, ήταν ο αναισθησιολόγος μας, ο οποίος πήγαινε, ερχότανε. Ένας εξαιρετικός γιατρός. Γιατρέ, να ρωτήσω κάτι κλείνοντας. Τι χρειάζεται για να είναι κανείς καλός γιατρός? Δηλαδή, μας βλέπουν και νέοι γιατροί. Ακριβώς. Τι χρειάζεται? Αγάπη για τον άρρωστο. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, προβάλλουμε πολλές φορές και γιατρούς, μεγαλογιατρούς του ιδιωτικού τομέα. Πόσα χρόνια είστε στο ΙΣΥ? 25. Άρα σημαίνει ότι αγαπάτε πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Φυσικά. Και να ξαναγεννιόμουν πάλι το ίδιο. Εντάξει, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτό που είπατε, για όλους τους ασθενείς που έχετε σώσει, για όλο τον κόσμο που έχετε βοηθήσει, για τα ξενύχτια σας, για τις υπερορίες σας, για όλα αυτά που έχετε κάνει, για το ότι έχετε δώσει ζωή στον κόσμο. Και θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μέσα από τη συγκίνησή σας, όταν είπατε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να αγαπάς τον άρρωστο, τον ασθενή, μέσα από τη συγκίνησή σας φαίνεται η αγάπη σας για τον συνάνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Με τιμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Να σας πάρω. Εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι δίπλα σας. Εκτός από τους παπάδες, πρέπει και στους γιατρούς να φυλάμε τα χέρια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.